Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξαναρχίσει να εξάγει όπλα στη σύμμαχό του στο ΝΑΤΟ Τουρκία, παρά το γεγονό ότι καταδίκασε τι τουρκικέ εισβολέ ω απερίσκεπτε και αντιπαραγωγικέ πριν από δύο χρόνια. Ο Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών Φαρούκ Καϊμακτσί Δήλωσε στη συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων στι 17 Φεβρουαρίου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει άρει την απαγόρευση των πωλήσεων όπλων στην Τουρκία που είχε επιβληθεί μαζί με χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μονομερή τουρκική επίθεση στη Βόρεια Συρία, πληροφορίε που κρατήθηκαν μυστικέ από το κοινό. Εξηγώντα ότι η Τουρκία αντιμετώπισε εμπόδια στην προμήθεια όπλων, ο KMHE είπε ότι αυτό συνέβαινε και πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση το 2019 και ότι ήταν καθοριστικό για την ενίσχυση τη αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία. Έχοντα απαλλαγή από του περιορισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία επιδιώκει να ανέβει στην αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων και κάνει τα πάντα για να καταστήλει του ανταγωνιστέ τη στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, τη Γαλλία. Αυτό κάνει τη Γαλλία να βλέπει με ανησυχητική ματιά, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι Βρετανοί βρίσκονται σε στενή σχέση με την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίε που έλαβε το Nordic Mónitor, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε πιστεύουν ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί εάν όπλα που αγοράζονται από ευρωπαϊκέ χώρε χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Συρία. Δηλώνουν επίση ότι ορισμένα στρατιωτικά υλικά αποτελούν κρίσιμα μέρη στρατηγικών όπλων. Η Μεγάλη Βρετανία μετά τον Brexit προσπαθεί να ανακτήσει τον χαμένο γεωπολιτικό χώρο τη και στην προσπάθειά τη αυτή ακολουθεί την τόσο γνωστή πλήρω όμω πάντα επικερδή για την ίδια μέθοδο του Διέρη και Έπεισε έτσι η Μεγάλη Βρετανία τη, είπα ότι οι δυο του μαζί με την Αυστραλία, η οποία ανήκει στι χώρε τη Βρετανική κοινοπολιτεία και συνεπώ μπορεί να την επηρεάσει πάρα πολύ, έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν τη συμμαχία του Όκου κατά τη Κίνας. Το παραπάνω, εκτό των άλλων, αποβλέπει στον εναγκαλισμό, είπα Μεγάλη Βρετανία. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ βολικό για τους Βρετανούς, προκειμένου χρησιμοποιώντας άλλες περιφερειακές δυνάμεις, με τις οποίες θα συμμαχούσε σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και με τη στήριξη των ΙΠΑ, να επανακάμψουν γεωπολιτικά στις παραπάνω περιοχές που κάποτε κυριαρχούσαν. Το ανησυχητικό και επικίνδυνο για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί στην Κύπρο τις βάσεις της και το καθεστώς της εγγυήτριας χώρας. Η διένεξη Τουρκίας και Κύπρου τόσο για το Κυπριακό όσο και για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αόζου υδρογονάθρακες, έχει τη δυναμική να χρησιμοποιηθεί από τη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Η Κύπρο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμω και η Τουρκία, την οποία μπορεί να δει ω χώρα ευκαιρία η Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τη, παρέχοντά τη ω αντάλλαγμα απλικά συστήματα και πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.